Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άλλη μια Τετάρτη εδώ μαζί μας στο Μπορείς να το σώσεις. Μια Τετάρτη δύσκολη για τους Έλληνες με προβλήματα στην ενοδικία που πραγματικά πάλι λόγω της απεργίας συμβουλιογράφων η πρώτη κατοικία προστατεύτηκε. Από την περασμένη μας εκπομπή τα περισσότερα θέματα τα έχετε δει σε όλα τα κανάλια. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι γίνεται ένας χαμός με τις άδειες, τροπολογίες, κατατίθονται, τις παίρνουν πίσω, βγαίνουν αποφάσεις. Να δούμε τι γίνεται τελικά σε αυτό το λεπτικό πεδίο, πώς θα εξελιχθούν η ενημέρωση. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ελευθεροτυπία και ο καθένας να μπορεί να εκφράζει την άποψή του και να τη λέει με σεβασμό, με μια ηθική. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αθανάσιο, τον κύριο Γιάννη Διάκο, οικονομολόγο. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Και ζητάω συγγνώμη για το λάθος. Δεν πειράζει, είμαι από ιστορικό τσάκι, εγώ δεν είμαι πολιτικό τσάκι. Και καλησπέρα σας και στους θεατές. Να είστε καλά. Και την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα, δικηγόρο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις άδειες. Κάποιοι λένε ότι αυτή η διαδικασία είναι σωστή, κάποιοι άλλοι λένε όχι. Βγήκαν κάποιες αποφάσεις. Κύριε Βορδόνη, είσαστε δικηγόρος. Πέστε μας με απλά λόγια. Τι συμβαίνει τώρα αυτό με τις άδειες, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Ναι, πραγματικά έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση γενικότερη τώρα και τα πράγματα ίσως δεν είναι έτσι μεταφέρονται και απολύτως όπως μπορεί να συμβαίνουν νομικά. Το σημαντικό και σπουδαίο θα λέγαμε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας μας πραγματικά έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ενεργό ρόλο ως προς το κομμάτι των αδειών. Οπότε λοιπόν έχει αποφανθεί στο πρώτο κομμάτι ως προς το παραδεκτό των προσφυγών. Θεωρεί λοιπόν ότι πλειοψηφικά πλέον θα πρέπει να μπούμε στην ουσία για να κρίνουν τελικά τις προσφυγές. Άρα το πρώτο σκόπελο θεωρώ τον έχουν ήδη περάσει. Άρα είμαστε εν αναμονή πότε θα καθοριστούν αυτές τέλος πάντων τα ακροατήρια για να μπουν στην ουσία να κρίνουν τελικά το νόμιμο ή μη του νόμου ΠΠΑ. Αν θα παραμείνει ή όχι, δηλαδή θα πρέπει να αποσυρθεί. Άρα υπήρχε μια διαδικασία, αν θα μπούμε στη συζήτηση, αν θα γίνει δίκη. Σωστά, πολύ σωστά. Η δικαιοσύνη έκρινε ότι ναι, πρέπει να μπούμε σε μια δικαστηρίο να συζητηθεί αυτή η υπόθεση. Mm-hmm. Και είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα. Περιμένουμε δηλαδή να μπούμε σε ένα δικαστήριο και οι δικαστές να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν για αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Κύριε Διάκο, εσείς πρέπει να χαμογελάτε, έτσι. Ασφαλώς. Δικαιώνεται πολιτικά η Νέα Δημοκρατία για την επιλογή της να μην στηρίξει αυτό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και του κύριου Παπά. Μη βιάζεστε. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι μια. Ένας κόλαφος για την κυβέρνηση, τους βάζει σε μια πολιτική ανησυχία, ανοίγει η ατζέντα και πλέον θα βρεθούν σε θέση άμυνας για το νομοσχέδιο που φέρανε και έχουν φέρει τα πάνω κάτω και θα οδηγήσουν στην ενεργεία πάρα πολλούς εργαζόμενους σε όλα αυτά τα κανάλια. Τόσο σίγουρος είστε. Είσαι πάρα πολύ. Κοίταξε, στην πολιτική πρέπει να λειτουργείς με αισιοδοξία ότι άνοιξε η ατζέντα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι θετικό. Και φυσικά αυτό δημιουργεί ανησυχία στην κυβέρνηση. Σας ακούω πολύ σίγουρο και πολύ επιθετικό και θα σας συμβουλέψω να μην είσαι τόσο σίγουρος. Να μην είσαι τόσο σίγουρος, κύριε Διάκο. Σε μια δίκη μπορεί. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, κινείται με τον τελικό λόγο. Εμείς κάνουμε πολιτική κρίση και ανάλυση στα τεκτενόμενα. Εγώ θεωρώ η προσωπική μου άποψη και η άποψη του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία εγώ ανήκω, είναι ότι αφού άνοιξε η ατζέντα, είμαστε. Η δημοκρατία νίκησε και είμαστε σε ένα θετικό δρόμο. Θα αποφασίσει η ολοκλήρωση του θεμάτου του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα κρίνει τη συνταγματικότητα ή όχι του νόμου. Εμείς θεωρούμε ότι ο νόμος δεν θα περάσει. Μάλιστα. Ξέρετε, αυτό είναι μια διαδικασία που πραγματικά η Ελλάδα έτσι, ασχολείται πάρα πολύ, αλλά εγώ θα ήθελα να έρθω στα πιο σοβαρά θέματα κατά την δική μου άποψη της καθημερινότητας του ανθρώπου που πραγματικά έχει προβλήματα. Η πρώτη κατοικία, τα σπίτια του Έλληνα, βλέπω ότι έχουν πρόβλημα στην ενοδικία. Ξεκινήσανε όργανα, θα πω εγώ. Λόγω της απεργίας των συμβολιογράφων, για άλλη μια φορά προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει εσείς, τι λέτε, κύριε Διάκο, για αυτό το θέμα? Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που είχατε καλέσει ότι η κοινωνική στάση και η συμπεριφορά των συμβολιογράφων ώστε να κάνουν απεργία για να μην προσέρχονται ώστε να γίνει η ολοκλήρωση των πληστηριασμών ήταν μια κοινωνική ενέργεια την οποία τη ρίξαμε φυσικά, όμως αυτό δεν μπορεί να υπερβεί του νόμου. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση γιατί σήμερα από ό,τι πληροφορηθήκαμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα είχαμε
τραγικές καταστάσεις με ανθρώπους να κοιτάξουν. Μα τι να πάνε, το πάρουν τώρα το χωράφι του ανθρωπάκου τώρα εκεί πέρα. Φυσικά, το μόνο το περιουσιακό στοιχείο είναι. Και ξέρετε, εμείς οι Έλληνες, τόσα χρόνια, εμείς από μικρά παιδιά και πριν για να δούμε, οι Έλληνες λειτουργούμε με την ιδιοκτησία. Αν δεν πιστεύαμε στην ιδιοκτησία, θα ήμασταν σοβιετικό καθεστώς. Η ιδιοκτησία είναι ένα αερόπλαγμα, άλλο έχει υποκτήσει. Πιθανό να πέτυχε οικονομικά, πιθανό να πρέπει να βρεθούν διέξοδοι νομικοί, ώστε να μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτά τα πράγματα όμως τα καλύτερα ξέρει η κυρία Βορδόνη. Θα μας πει. Και είναι καλό να μας. Όχι, θέλει το πολιτικό σχόλιο. Να μας φωτίσει και εμάς. Το πολιτικό σχόλιο είναι ότι φυσικά ο νόμος είναι νόμος, αλλά πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, γιατί οι άνθρωποι, το μόνο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για τους φτωχούς, δεν μιλάμε για πλούσιους που έχουν δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων, μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που το μόνο περιουσιακό στοιχείο είναι τα 1-2 στρέμματα χωράφια, ένα σπιτάκι, ένα καλυβάκι και έναν μενινάστιγγι. Εμείς έχουμε πει από αυτή την εκπομπή και το ξαναλέω ότι είμαστε μια εκπομπή λόγου που σκοπό έχουμε να βρίσκουμε λύσεις σε θέματα οικονομικά, τραπεζικά, όπως έχουμε να κάνουν τα δάνεια, ιδιωτική ασφάλεια, θέματα ανεργίας, θέματα προστασίας. Για μένα είναι αδιανόητο και το λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν πρέπει να πειραχτεί κανένα περιουσιακό στοιχείο του Έλληνα. Υπάρχουν τρόποι να βρεθούν. Δεν είμαστε Ισπανία εδώ. Ο Έλληνας είναι μια άλλη πάστα. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα να το ξανασκεφτούν αυτοί που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους διάφορες σκέψεις. Να βάλουν λίγο έτσι, να σκεφτούν λίγο διαφορετικά. Και να πάμε να μας πείτε λίγο και την νομική πλευρά του θέματος. Κύριε Βορδόνη, τι γίνεται τώρα με τους πληστηριασμούς? Ξεκάθαρα, τα έχετε πει βέβαια, αλλά. Δυστυχώς κάθε Τετάρτη σε όλη την Αττική παντού διαδραματίζονται άσχημες, θα λέγαμε πλέον, καταστάσεις. Διότι γίνονται οι πληστηριασμοί που τελικά βέβαια ματαιώνονται, διότι είτε μπαίνει το πλήθος μέσα, είτε αυτός που θα χάσει το ακίνητο, είτε είναι η κύρια, είτε η δεύτερη κατοικία, είτε είναι εξοχικό. Έχουμε καταστάσεις δυστυχώς δυσάρεστες, άνθρωποι κλαίνε, στεναχωριούνται. Βέβαια σήμερα γεγονόταν πολύ πιο δραματικά και σε Θεσσαλονίκη και σε Πάτρα. Γενικότερα φτάσανε να επιτεθούν τέλος πάντων και σε αυτόν που διοργάνωνε τον πληστηριασμό. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Χαλκιώτη, οι συμβολογράφοι, δεν έχουν εικόνα το τι βγαίνει στο πληστηριασμό. Δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων αν πρόκειται για την κύρια κατοικία. Έχετε ένα πρόγραμμα, αυτοί πάλι να το ενεργοποιήσουν. Τότε έχουν βέβαια την αποχή, αυτό σημαίνει ότι η κύρια κατοικία αποκλειστικά προστατεύεται. Οτιδήποτε άλλο για σήμερα που μιλάμε δεν έχει νομοθετηθεί κάπως, δεν υπάρχει κανένα πέπλο προστασίας. Οπότε αυτό που οι συμβολογράφοι έχουν πετύχει είναι να μην διοργανώνονται και να μην τελικά ολοκληρώνονται οι πληστηριασμοί της κύριας κατοικίας. Οτιδήποτε άλλο δεν απαγορεύεται από κάποιο έτσι νομικό πλαίσιο, απλά λοιπόν απέχουν. Και επειδή γίνονται ό,τι γίνεται, μπαίνουν μέσα και σταματούν τους πληστηριασμούς. Και καλά κάνουν. Είναι κάτι πρόσχερο. Δεν σημαίνει ότι την επόμενη Τετάρτη που θα έρθει ξανά το πρόγραμμα στο Ελληνοδικείο δεν θα βρεθεί κάποιο. Είναι μονιμότερο εκ του προσωρινού. Τι να κάνει ο κόσμος, δηλαδή. Δεν είναι όμως λύση αυτή. Όχι, δεν είναι λύση. Να βρεθεί λύση. Αλλά εμείς θα πούμε και πιο κάτω στην εκπομπή, συγγνώμη. Ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις. Μπορεί ένας πολίτης, ένας συνέλληνας δικός μας, να τις κάνει έτσι να προστατευτεί. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα χάσει ο Έλληνας το σπίτι του, ρε παιδιά. Δεν θέλω να το πιστεύω το πράγμα. Και έχουμε πει και εδώ σε αυτές τις εκπομπές και γενικά ότι είναι εύκολο, δεν έχει πολύ μεγάλο κόστος ένας να μπορέσει να προστατεύσει την περιουσία του. Θα τα αναλύσουμε και πιο κάτω για το θα πούμε με τον νόμο ή με εκτός νόμου. Αλλά όμως δεν θέλω να πιστέψω ότι θα γίνουμε Ισπανία. Ο Έλληνας είναι μια άλλη πάστα. Προειδοποιώ και λέω ότι δεν είναι τόσο εύκολα. Σίγουρα δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι ωραίο κιόλας να πάρει την περιουσία του Έλληνα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Οι συμβολιογράφοι προσδοκούν ότι θα έρθει το νομικό πλαίσιο να βοηθήσει μια κατάσταση και όπως λέει η κυρία Βορδόνη, να βρεθεί ένας τρόπος να ακολουθεί. Υπάρχει ένας νόμος Κατσέλη και εξοδικαστικός συμβιβασμός. Κάπως να το μαζέψουμε λίγο, να βρεθεί μια λύση. Δεν ξέρω, συμφωνώ, κυρία Βορδόνη, σε αυτά. Είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε. Το θλιβερό είναι ότι σήμερα όμως ο Έλληνας δυστυχώς μάχεται τον Έλληνα. Δηλαδή, μέσα στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου, ο Έλληνας που έχει το ακίνητο θα πολεμήσει, θα επιτεθεί στον Έλληνα που ασκεί το καθήκον του κινεί, είτε ο δικαστής εκεί πάνω Ειρηνοδίκης, ναι, ή το δημόσιο λειτουργό. Πρέπει λίγο κάτι να βρεθεί γιατί ειλικρινά είναι άσχημες οι καταστάσεις. Μην φτάσουμε τώρα να έχει σχέμα για αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή κάτι να συμβεί και να γίνει. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει και να κινηθεί πλέον νομικά. Δεν μπορεί να καλύψει διαφορετικά. Πριν φτάσει δηλαδή το σοχύλο του γκρεμού. Φτάνει στο σοχύλο του γκρεμού, πάλι υπάρχουν λύσεις. Μην θεωρούν ότι απογοητεύονται και δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση ακόμη και για την χρονική περίοδο. Άρα, όπως λέμε και εμείς, μπορείς να το σώσεις. Σωστά, πολύ σωστή η εκπομπή. Ο τίτλος γενικότερα είναι αυτό που θα έπρεπε να εκπέμπει γενικότερα η Ελλάδα. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα που μιλάμε. Και είναι πολύ ευχάριστο τουλάχιστον που το επιδιώκετε εσείς από εδώ. Άρα, εμείς λέμε μπορείς να το σώσεις. Εντάξει, αυτή η προσπάθεια που γίνεται στο Ειρηνοδικείο, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, απευθυνθεί στους αρμόδιους δικηγόρους και χρηματοοικονομικούς συμβούλους να βρεθεί μια λύση.
Τα κόστη είναι πολύ χαμηλά αυτή τη στιγμή, δεν είναι υπέροχα τα ποσά. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα τώρα, κακά τα ψέματα. Αν μου επιτρέπετε, μπορείς, μόνο να συμπληρώσω κάτι. Όταν του έρχεται ακόμη και το πρόγραμμα πληστηριασμού, ακόμη και τότε, αυτή τη χρονική τη στιγμή, πάλι μπορεί να αντιδράσει. Πάλι προβλέπονται πράγματα μέσα από τον κώδικα. Υπάρχει τρόπο να αντιδράσει. Θα τα πούμε αναλυτικά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει ανεργία, φόροι, δόσεις δανείων. Όλα αυτά είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσει ένας Έλληνας. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία. Η καθημερινότητα του Έλληνα είναι δύσκολη. Μην λέμε τώρα, υπάρχει ανεργία, μεγάλη ανεργία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, έχουμε τους φόρους, που και αυτοί οι φόροι είναι δύσκολοι να πληρωθούν όταν υπάρχει ανεργία. Έρχεται από την άλλη να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω και το δάνειο, παίρνουν εισπρακτικές, ζητάνε τα χρήματα. Καθημερινότητα δύσκολη. Εσείς, κύριε Διάκο, που είσαστε από τα μέρη μας, τι σας λέει ο κόσμος που είστε καθημερινά, είσαστε στο πεζοδρόμιο καθημερινά. Εγώ που γίνομαι κάθε μέρα δείχτης τραγικών προβλημάτων που δεν τα είχαμε ξαναβιώσει στο παρελθόν. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Θέλω πριν που σας κάνω την ενημέρωση σχετικά με την όχι μόνο τοπική κοινωνία, γιατί εγώ δεν δραστηριοποιώ μόνο στον Πειραιά και στον ευρύτερο Πειραιά, στην Βίλα Πειραιά, την περιφερειά, στην οποία είμαι και δημοτικός σύμβουλος, αλλά γενικά και σε όλη την Αττική. Η Αττική, καλώς ή κακώς, είναι η μισή Ελλάδα και εμείς έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το σίγουρο, κύριε Χαλικιώτη, είναι ότι ο Έλληνας, επειδή με υδρότα, με πολύ αγώνα και με πολύ μόχθο απέκτησε την περιουσία του, η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση βάλει χέρι στην ιδιοκτησία του ή στις καταθέσεις που δεν καταλαβαίνουμε όλοι με τι αγώνα τις έχει κάνει. Τους έχει κάνει, μιλάμε για τους μεσαίους οικονομικά Έλληνες, για τους εμπόρους, για αυτούς που τρέχανε με τις επιταγές, για τους ανθρώπους που σπουδάσαν τα παιδιά τους, για ανθρώπους που μου χτίσαν τις οικογένειές τους. Αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση, όταν η κυβέρνηση δεν βρει τρόπο να τους απαλλάξει από το άγχος και τη θηλιά της ιδιοκτησίας τους, και αν σε αυτούς που έχουν, μιλάμε τώρα για ότι έχει λιγοστέψει αυτός ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν καταθέσεις, μπουν και βάλουν χέρι στις καταθέσεις τους, θα τους νιώσουν όπως δεν τους έχουν νιώσει καθόλου μέχρι τώρα, που δυστυχώς οι αντιδράσεις δεν είναι οι αναμενόμενες και δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να έχουν οι Έλληνες δείχνοντας τη δυσφορία τους. Η δυσφορία υπάρχει, είναι έντονη, εκφράζεται σε όλους. Εγώ την εισπράττω, κάποια στιγμή το ποτήρι θα ξεχυλήσει και θα ζήσουμε κοινωνικές εκρήξεις που δεν θέλουμε να τις φανταζόμαστε. Τις συζητάμε, αλλά θέλουμε να τις δούμε. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε μαζί σας, κύριε Διάκο. Εμείς θα πούμε ότι μπορείς να το σώσεις. Φυσικά. Ότι υπάρχουν λύσεις. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Δεν έγινε τώρα όλα ξαφνικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Με την Νέα Δημοκρατία υπήρχε πρόβλημα και με την Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά οι κυβερνήσεις έρχονται για να βελτιώσουν τις προηγούμενες. Σωστά. Έρχονται για να κάνουν. Σωστά. Για εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος αγοράς, η κυβέρνηση του Σαμαρά, πριν πάμε στην οδηγηθούμε στις προεκλογικές εκλογές και στις ξαφνικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, υπήρχε μια χαμηλή αλλά κάποια ανάσα στην αγορά. Δείχναν όλα ότι εγώ θεωρώ, κι ας με διαψεύγουν, είναι η προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι με την κυβέρνηση Σαμαρά το 2016 θα είχαμε φύγει από το μνημόνιο. Θα ακολουθούσαμε την Κύπρο. Και τώρα είμαστε σε γύρω κατάσταση. Είναι προσωπική μου άποψη. Κύριε Διάκο, είναι προσωπική μου άποψη. Δεν έχει χρόνο. Μπορώ να την εκμηρίσω, δεν θέλω αυτό. Η εκπομπή εδώ πέρα, γι' αυτό κιόλας χαίρομαι και σας ευχαριστώ που μεγάλη μια φορά που με καλείτε, είναι σε αυτό το ρημαγδό τον οικονομικό που γίνεται, που είναι μια όαση στην έρημο. Μεστικά. Είναι καλός ή κακός μονόδρομος και ακούμε πάρα πολύ προσοχή την κυρία Βορδόνη, η οποία η κυρία Βορδόνη και οι συνάδελφοί τους, συν τους χρηματοπιστωτικούς, τους οικονομικούς συμβούλους, όπως είστε και εσείς, πλέον είναι απαραίτητη στη ζωή των Ελλήνων. Εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή η φτώχεια δεν έχει χρώμα. Και ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι σίγουρο. Ό,τι έχει να κάνει την ανεργία, μπορούμε να πούμε το εξής. Ότι σίγουρα όταν σε μια χώρα, απολυτικ μιλάμε τώρα, υπάρχουν υψηλοί φόροι, είναι δύσκολο να έρθει ένας επιχειρηματίας να επενδύσει. Εγώ όμως θα πω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το πω άλλη μια φορά, ότι αυτό που μπορούμε να πετύχουμε εμείς είναι μια έξυπνη, λιτή επιχειρηματικότητα. Τι εννοώ?
Εννοώ τύπο με λίγα χρήματα, με λίγα κεφάλαια, μια έξυπνη ιδέα, μια καινοτόμως ιδέα μπορεί να μας φέρει ένα μεροκάματο καλό καθημερινό, χωρίς να χρειαστεί να ρισκάρουμε πάρα πολλά χρήματα. Αυτό να μας βοηθήσει και σε θέσεις εργασίας και εμείς να φύγουμε από την κατάσταση της ανεργίας. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που μπορούμε να τα ξεκινήσουμε με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Το θέμα είναι να μην είμαστε στενοχωρημένοι, να ηρεμήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε έξυπνα. Έλληνες είμαστε, περάσαμε πάρα πολλά, θα περάσουμε και αυτό και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Επί της ουσίας τώρα όμως, στο 2-10-49-64-569 μπορείτε πάρτε, να μας πάρετε τηλέφωνο, να συμβουλέψουμε πώς μπορείτε να κάνετε μια έναξη μιας επιχείρησης με πολύ χαμηλά κεφάλαια ή ένας, δύο, τρεις μαζί. Ελάτε να συζητήσουμε λύσεις εύκολες, έξυπνες, που θα σας έχουν φέρει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι είσαστε σήμερα. Άρα, ό,τι έχει να κάνει την ενεργία, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Παιδιά, θα πω κάτι. Το κράτος αυτή τη στιγμή είναι λίγο αδύναμο. Ο καθένας πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του. Ξεκάθαρα. Ο καθένας πρέπει να δει πώς μπορεί ο ίδιος να δημιουργήσει κάτι. Και μετά να έρθει το κράτος να μας βοηθήσει. Δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή το κράτος. Το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, όπως να το πούμε, που μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει λοιπόν εμείς οι Έλληνες μεταξύ μας να βοηθηθούμε. Άρα, ό,τι έχει να κάνει την επιχειρηματικότητα, πρέπει να δημιουργήσουμε μόνοι μας την κοινωνία επιχειρηματικότητας. Μικρές επιχειρήσεις με χαμηλά κεφάλαια, σιγά σιγά να βρούμε μια λύση. Ό,τι έχει να κάνει τώρα τους φόρους. Οι φόροι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Πρέπει να χαμηλώθει πάρα πολύ ο συντελεστής. Δεν γίνεται ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή φημολογείται ότι πάει να περαστεί ένα νομοσχέδιο που μοιάζει λίγο με τον νόμο Κατσέλη που έχει να κάνει τις δημόσιες οφειλές. Κυρία Βρονούμενη, πρέπει να το έχετε ακούσει κι εσείς. Ό,τι έχει να κάνει με τα δημόσια ταμεία. Μακάρι να έρθει να βοηθηθεί ο Έλληνας. Βέβαια, δώσει από εδώ, δώσει από εκεί. Είναι λίγο δύσκολο. Τουλάχιστον να ξεπεράσουμε λίγο αυτό το πρόβλημα. Ό,τι έχει να κάνει τώρα τα δάνεια που καίγεται η κοινωνία όλη. Θα πούμε το εξής, ξεκάθαρα, ό,τι έχει να κάνει τα επαγγελματικά τα δάνεια, θα πρέπει να γίνει ένα τεστ βιωσιμότητας, να δούμε ποιες επιχειρήσεις από αυτές μπορούν να βοηθηθούν, να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους, εγώ θα πω. Από εκεί και μετά όμως, θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμα οι υγιείς επιχειρήσεις να προγραμμευτούν και αυτές που έχουν τις δυνατότητες, να τους δώσουμε και εκεί τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Δεν συμφέρει κανένα να κλείσουν ελληνικές επιχειρήσεις. Καλά, και το άλλο το τρελό που ακούν, να έρθουν οι ξένοι επενδυτές. Ρε, βοηθήστε τους Έλληνες να μείνουν εδώ και ας έρθουν και οι υπόλοιποι, δεν μας νοιάζει. Βοηθήστε όμως τους Έλληνες που αύριο το πρωί θα πάρεις ΦΠΑ, που αύριο το πρωί θα πληρώσεις ένα φόρο. Καλός είναι και ο ξένος που θα έρθει. Μα εδώ θέλω και τον Έλληνα εγώ. Τι να τον κάνω εγώ τον ξένο. Πού θα έρθει ίσως κάποια στιγμή. Σήμερα υπάρχει ο Έλληνας. Βοηθήστε τον Έλληνα. Φτιάχτε έναν τρόπο να βοηθηθεί ο Έλληνας. Ό,τι έχει να κάνει τα δάνεια. Στα δάνεια έχουμε δύο διαδικασίες, ξεκάθαρα. Έχουμε τη διαδικασία που θα μας εξηγήσει η κυρία Βορνό, που είναι δικηγόρος, όχι να κάνει τον νόμο Κατσέλη και πώς μπορεί να προστατευτείς, και εκτός δικαστηρίων τον εξεδικαστικό συμβιβασμό. Υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας και ο νόμος Κατσέλη. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσει λίγο η κυρία Βορδόνη τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος πριν φτάσει η υπόθεση του ειρηνοδικείου. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Να πούμε λοιπόν λίγο τα βήματα για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Εφόσον λοιπόν η τράπεζα του στείλει κάποια επιστολή ότι το δάνειο του αυτό έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, μπορεί έστω να στείλει για έναν μήνα ότι δεν έχει πληρώσει το δάνειό του. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να το αποπληρώσει, διότι είτε του έχει μειωθεί το εισόδημά του, είτε κατέστη ξαφνικά άνεργος, είτε για τη σύνταξη του έχει κοπεί, περικοπεί, οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί, κάποιο έκτατο φαινόμενο περιστατικό στην οικογένεια, προβλήματα υγείας. Όλα αυτά είναι περιστατικά τα οποία θα αξιολογηθούν, θα πρέπει να πάει σε ένα νομικό σύμβουλο να αποτυπώσει ακριβώς το τι συμβαίνει, οπότε να αξιολογηθεί και να δει λοιπόν τις προϋποθέσεις που έχει για να υπαχθεί τελικά στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Άρα λοιπόν το πρώτο χαρτί που θα μας στείλει η τράπεζα, δεν το πετάμε, δεν το σκίζουμε, ούτε το βάζουμε κάπου στην άκρη να το ξανακοιτάξουμε, διότι ενδεχομένως επάνω μπορεί να γράφει κάποια στοιχεία ή κάποια σημεία που δεν μπορεί να αντιλαμβανόμαστε απόλυτα και καλά, να έχει κάποιες προθεσμίες, να μας καλεί να κάνουμε πράγματα. Άρα λοιπόν σίγουρα θα πρέπει να το πάρουμε, να πάμε κάπου να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε και να έστω να συμβουλευτούμε, αν δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Εφόσον λοιπόν συμβουλευτούμε σωστά, σίγουρα θα πρέπει
πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Συλλέγονται κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία δεν είναι και τόσο δύσκολα να συλλεγούν, πέρα από αυτά που αφορούν την τράπεζα ή βεβαιώσεις οφειλών ή δανειακές συμβάσεις. Γενικότερα υπάρχει μια καθοδήγηση και βοηθάμε όσο μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε να μην έχουν πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, παρευρισκόμαστε εμείς οι ίδιοι, μας κάνουν εξουσιοδότηση για να μην εμπλέκονται καν με τα πιστωτικά ιδρύματα. Γιατί μην νομίζετε, είναι λιγάκι δυσάρεστη όλη η κατάσταση αυτή, διότι μπορεί να πάνε κάπου. Είτε να τους πιέζουν, είτε να μην τους εξυπηρετούν, να τους στεναχωρούν, να μην τους λένε καν ότι μπορούν να το κάνουν. Συμβαίνουν και αυτά. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί να είμαι ένα δικηγόρο εγώ και να μην πάω στην τράπεζα που είναι καλοί άνθρωποι να με βοηθήσουν? Διότι δυστυχώς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει σήμερα. Διότι ακριβώς η τράπεζα έκανε αυτά που έκανε όπως ήθελε να τα κάνει και όταν ελήφθη δεν μπορούσε να έχει σαφή εικόνα και ενημέρωση, διότι δεν γνωρίζει. Είτε ούτε οικονομικά, τραπεζικά, νομικά. Είναι δύσκολες αυτές οι έννοιες. Μπορεί κάποια πράγματα μέσα στη Δανειακή Σύμβαση να είναι τόσο μικρά γραμμένα ή τόσο ψηλά τα γράμματα που τελικά να μην καταλαβαίνει το περιεχόμενό τους ή γενικά να είναι όχι δυσνόητα επειδή δεν έχει τη μόρφωση ο άνθρωπος αυτός να το καταλάβει. Γιατί μπορεί απλά και μόρφωμένος να είναι να μην αντιλαμβάνει το περιεχόμενο. Να τον βάζει μια διαδικασία και να αναλαμβάνει τελικά οφειλές παραπάνω από αυτές που θα έπρεπε και έχει ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα. Γιατί ένας όρος αν αλλάξει τη Δανειακή Σύμβαση, πολύ απλά αλλάζουν τα πάντα, ανατρέπονται τα πάντα και μπορεί τελικά να επιβαρυνθεί και με άλλα ποσά, να χρεώνεται και με άλλα ποσά και να μην το καταλαβαίνει, να μην το αντιλαμβάνεται, να του έρθει ξαφνικά κάποια επιστολή και να του ζητάει και άλλα ποσά και να λέει τι έγινε, εγώ δεν υπέγραψα ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα προετοιμαζόμαστε για τον νόμο Κατσέλη, έτσι, αυτό εννοείται, έτσι. Νόμος Κατσέλη είναι πλήρη προστασία. Σωστά, απόλυτα. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιο άλλο νομικό πλαίσιο. Αν και εφόσον κάτι άλλο ψηφιστεί που τον ενισχύσει ή βγει κάτι παραπλήσιο με αυτόν για τα υπόλοιπα δικαιώματα των δανείων, δεν το συζητάμε. Θα το έχουμε επίσης σε ανώπλο να το χρησιμοποιήσουμε για τον κόσμο. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο τώρα. Ένας άνθρωπος θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, αυτό που ακούγεται ότι θα μάτσει ο νόμος Κατσέλη, ακυρώθηκε, θα ακυρωθεί. Όχι, δεν υφίσταται αυτό το φαινόμενο. Να ρωτήσω και κάτι. Αυτό γενικά το ότι μπαίνω εύκολα στο νόμο Κατσέλη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα μπω, θα βγω, έλα μωρέ, άμα μπω τώρα, θα ξαναμπω. Ισχύουν όλα αυτά που ακούω? Δηλαδή, ένας που έχασε μια απόφαση, ξαναμπαίνει εύκολα, μπαίνω, βγαίνω. Ισχύουν αυτά τα πράγματα? Είναι τόσο εύκολο? Ναι, δεν υπάρχει ευκολία. Υπάρχει ότι θα πάμε μπροστά στον φυσικό δικαστή, τον Ειρηνοδίκη, ο οποίος θα αξιολογήσει και θα δει κατά πόσο έχει τα τυπικά προαπαιτούμενα η αίτηση που έχει κατατεθεί και εφόσον δεν έχει κόλλημα τυπικό, θα μπει στην ουσία. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις δυστυχώς που απορρίπτονται στο πρώτο κομμάτι και είναι πολύ δυσάρεστο αυτό. Έρχονται υποθέσεις δηλαδή όπου έχουν απορριφθεί για παράδεκτο. Ότι δηλαδή δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, δεν είχαν συλλεγεί τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Μην το θεωρούμε εύκολα τα δικαιολογητικά, είναι πολύ συγκεκριμένα και απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο πλέον του νόμου Κατσέλη, διότι τροποποιήθηκε και ζητάει και άλλα καινούργια στοιχεία που δεν τα είχε ο παλιός νόμος Κατσέλη. Άρα λοιπόν, όταν εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά να τα μαζέψουμε ή πάμε κάπου και δεν μας τα λένε και εμείς πάμε να καταθέσουμε τελικά ένα δικόγραφο το οποίο έχει ελλείψεις, δυστυχώς όταν θα φτάσει αυτό να συζητηθεί στο κρατήριο θα απορριφθεί. Από εκεί μετά, το αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, ναι, φυσικά υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, οπότε δεν απογοητευόμαστε. Βέβαια, ξανά θα ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή με σωστή καθοδήγηση και θα βρεθεί μια λύση. Άρα σίγουρα και όταν μια υπόθεση είναι κάτω από το. Μια απόφαση ενός δικαστηρίου, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, έτσι ξεκάθαρα. Φυσικά. Σε κάθε περίπτωση ο δικαστής θα αποφασίσει. Αλλά άλλο να έχει πλήρη στοιχεία μπροστά του και να εξηγηθούν και προφορικά σωστά από τον νομικό παραστάτη και από τον άνθρωπο που θα έχει δίπλα να τον βοηθήσει, τελείως διαφορετικό από το να είναι τελείως το κενό η αίτηση και να μην είναι σωστά και γραμμένη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Άρα θέλει προσοχή, έναν εξειδικευμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ένας άνθρωπος, ένας δικηγόρος σαν και εσάς που θα μπορεί να το χειριστεί ανάλογα. Και δεν είναι και τόσο εύκολο, λέω, θα μπω, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν μπαίνει, πλέον δεν μπαίνουν τόσο απλά. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και οι προϋποθέσεις, γιατί μπήκαν και άλλα κριτήρια στη διαδικασία υπαγωγής ενός ανθρώπου στον νόμο Κατσέλη. Και οι δικαστές έχουν γίνει πολύ πιο αυστηροί. Γενικά, επεξηγούνται και αναλύονται και το παρελθόν του δανειολήπτη. Πάμε πολλά χρόνια πίσω και πρέπει να αποδείξουμε αρκετά πράγματα και για τον τρόπο που έχει δανειοδοτηθεί και για το που έχουν πάει τα χρήματά του σαν οικογένεια συνολικά. Γενικότερα, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες πρέπει να επεξηγηθούν, να μην απορριφθεί σε αόριστο το δικό. Πάμε να πούμε λίγο, κυρία Βορδόνη. Ξεκινάω, έρχομαι εγώ στο δικό σας γραφείο, μου δίνετε μια λίστα με δικαιολογητικά και μετά. Εφόσον λοιπόν ότι τα συγκεντρώσετε, όπου έχετε δυσκολία ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα, βοηθάμε. Πηγαίνουμε και οι ίδιοι συνήθως, διότι ακόμη και εμάς τους δικηγόρους μας αντιμετωπίζουν περίεργα, να το πούμε έτσι καλύτερα, να το πούμε κάπως διαφορετικά. Περίεργα, δεν θέλουν να μας εξυπηρετήσουν, βάζουν εμπόδια ότι δεν θα μας προσκομίσουν στην εύλογη προθεσμία την νόμιμη που προβλέπει ο νόμος Κατσέλη, τη βεβαίωση οφειλών. Και γενικότερα μας πάνε προς τα πίσω, καθυστερούν ότι δεν θέλουν. Μην κρυβόμαστε, δεν θέλει καμία τράπεζα ο δανειολήπτης να μπει στον νόμο Κατσέλη. Διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα τύχει της απόλυτης προστασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα δίνει μόλις το 10% αυτό που προβλέπει ο νόμος Κατσέλη. Και όταν φτάσει στο ακροατήριο για να συζητηθεί η πρώτη, δικάσιμος που είναι τα ασφαλιστικά της προσωρινής διαταγής, εκεί θα κρίνει πλέον ο δικαστής αν πρέπει να δίνει και τι θα δίνει.
Άρα λοιπόν αυτή η τράπεζα εν ολίγης δεν έχει την κάλυψή της, διότι πλέον έχει χάσει την κανονική δόση. Δεν έπαιρνε τίποτα βέβαια πριν ενδεχομένως, έπαιρνε κάτι λίγο. Τώρα θα περιμένει το δικαστή να κρίνει τι θα πάρει. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και την προσωρινή οι δικαστές κρίνουν. Σήμερα βέβαια, ακόμη και αν κάποιος έχει καταναλωτικό και κάρτα και στεγαστικό, με την αλλαγή του νόμου υποχρεωτικά θα δίνει στο πρώτο δικαστήριο σε όλες τις τράπεζες κάτι. Αυτό δεν ίσχυε πριν με το παλιό το νόμο Κατσέλη. Όσοι επιτοπλίσαν πέραν οι τράπεζες που είχαν την προσημείωση, το βάρος και οι υπόλοιπες μπαίναν σε δεύτερη μοίρα. Τώρα παίρνουν όλες από κάτι. Και αν υπάρχει και εξασφάλιση, υπάρχει μάλλον παρακράτηση στο τόπεδο παρακαταθηκών, στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Όλα αυτά τα αποφασίζει ο δικαστής από την προσωρινή και ζητάει την άρση. Έτσι ώστε να ισομερώσει και αναλογικά να πάει το ποσό αυτό σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχει δανειοδοτηθεί ο δανειολήπτης. Από εκεί μετά προχωράμε. Εφόσον έχει πάρει την κάλυψη από την κατάθεση του δικογράφου, τι σημαίνει κάλυψη, ότι δεν με πειράζει κανείς, δεν θα με πάρουν τηλέφωνο να μου πούνε σου βγάλε διαταγή πληρωμής, διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο απαραδέκτος και μη νομίμως το έχει κάνει το πιστωτικό ίδρυμα, απαγορεύεται όταν εγώ καταθέσω το δικόγραφο στο ειρηνοδικείο και το κοινοποιήσω στην νόμιμη προθεσμία, το πιστωτικό ίδρυμα να κινηθεί εναντίον μου, να μου αξιώνει πράγματα ή να κάνει και προσημειώσεις αναγκαστικές. Αυτά είναι παράνομα και υπάρχουν τρόποι βέβαια να αντιμετωπιστούν, έτσι να μην απογοητεύεται ο κόσμος. Υπάρχουν λύσεις και ανατρέπονται όλα αυτά. Μπορείς να το σώσεις δηλαδή. Φυσικά. Μάλιστα. Ωραία. Συνέχιστε τη διαδικασία. Εφόσον λοιπόν από το σημείο που έχουν συγκεντρωθεί τα δικαιολογητικά, τα οποία ναι, μεν είναι αρκετά, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Εντάξει, όλα αυτά να συγκεντρωθούν. Από εκεί θα φέρει. Κάποιοι άνθρωποι που είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν καταλαβαίνουν, βοηθάτε. Βοηθάμε. Μια πλήξη ουσιοδότηση πηγαίνει ήδη και τα συλλέγουμε. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα ως προς αυτό. Αντιθέτως, αυτό υπάρχει σαν παροχή γενικότερα, θα έλεγα, από το γραφείο και όχι μόνο. Περαιτέρω λοιπόν, εφόσον θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, υπάρχει ένα εύλογο χρονικό χώρο εκεί πέρα τρόπο ώστε να συγκεντρωθούν, αποτυπωθούν και να κατευθεί τελικά η αίτηση στο ειρηνοδικείο. Υπάρχει πλήρη αναφορά των γεγονότων στον δικηγόρο. Δεν πρέπει να κρύψουμε κάτι, ούτε να πούμε. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά, και στο παραπέντε μπορεί να αποκαλυφθεί ένα καινούριο δάνειο. Α, εγώ έχω ένα δάνειο, γιατί να το βάλω, το πληρώνει ο γιος μου που το έχει πάρει και εγώ απλά ως εμεγγύτης. Α, γιατί να κάνω εκείνο, εξυπηρέτησα τότε και πήρα ένα αυτοκίνητο και μπήκα εγγύτης. Τα λέμε όλα αυτά. Διότι ακόμη και αν εγώ έχω μπει εγγύτης σε ένα δάνειο, δεν σημαίνει ότι εξαιρείται και δεν το βάλω στην αίτηση του νόμου Κατσέλη. Είναι και αυτό οφειλή μου. Πρέπει να το υπαγάγω συνολικά. Υπάρχουν κάποια τελευταία στιγμή που αυτά αλλάζουν όλη τη διαδικασία και όλη την πορεία μιας υπόθεσης. Φυσικά, αυτά δεν θα πρέπει να αποκρύπτονται, διότι δυστυχώς, αν έχει καταγραφεί έτσι το ιστορικό της αιτήσεως και στην πορεία αποκαλυφθούν άλλα δάνεια, βέβαια μπορεί την ώρα εκείνη κάπως έτσι να καλυφθεί να προσκαλέσουμε τα πιστωτικά ιδρύματα ή να βρούμε έναν τρόπο με τον ειρηνοδικείο και να το συζητήσουμε. Καλό είναι να μας τα πούνε από την αρχή. Διότι άλλο να τα γνωρίζουμε, να τα αντιμετωπίσουμε και άλλο ξαφνικά να σκάνε την ώρα που να συζητήσουμε το δικαστήριο. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα και δεν βοηθάνε και κανέναν. Πάντως, αν τυχόν συμβεί και αυτό ή τα απορριφθεί τότε η αίτηση ή βγει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα, μολονότι που συμβεί αυτό, υπάρχει τρόπο και να ανακριθεί και να μεταρρυθμιστεί και γενικά να μην φοβούνται κάτι. Άρα μπορεί να το σώσει. Πολύ σωστά. Κύριε Διακόπτη, για πετε μα εσεί. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που άκουσα από την κυρία Μπορδόνη. Φυσικά, όταν κάποιο βρίσκεται σε αυτή την οικονομική κατάσταση, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο του. Πρέπει οπωσδήποτε να επενδυθεί. Είναι απαραίτητο, διότι υπάρχουν και τα ψηλά γράμματα. Πρέπει να επενδυθεί. Όπως είναι στην κυρία Μπορδόνη και στους συναδέλφους που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, του νομικούς, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι και μπορούν να μην χάσουν και τα μικρά γράμματα τα οποία μπορούν να τους οδηγήσουν σε περιπέτειες. Με πολύ προσοχή την άκουσα, έχει απόλυτο δίκιο και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλω να προσθέσω ότι, γιατί είπατε προηγουμένως για την επιχειρηματικότητα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν από μια κυβέρνηση τους ανεβάζει το ΦΠΑ, και μιλάμε και για την παλιά βιομηχανία της Ελλάδας που είναι ο τουρισμός και τους πηγαίνει από το 13 στο 20, στο 24, στο 26 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί στο 26, στο 24 στο εμπόριο, αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνει το παρεχόμενο προϊόν και μειώνει την κατανάλωση, την αγοραστική δυνατότητα. Άρα συγκνώνει την επιχειρηματικότητα, που σημαίνει αυτό μεγαλύτερη ανεργία και περισσότερα λουκέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό το πολιτικό πνεύμα της κυβέρνησης δεν βοηθάει στην επιχειρηματικότητα και ουσιαστικά και στην ανάπτυξη νέας δραστηριότητας. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι το έκανε? Θέλω παράλληλα. Μισό λεπτό, κύριε Διακόπτη. Γιατί πιστεύετε ότι το έκανε? Δεν γνωρίζουν, δεν υπάρχει κάποιος να τους πει ότι αυτό που κάνετε. Αυτή ήταν η πολιτική τους απόφαση. Που νομίζω εγώ. Δεν θέλει την επιχειρηματικότητα ή θέλει να μαζέψουν γρήγορα το χρήμα? Τι χρήμα να μαζέψουν, τι να πάρεις. Εδώ πλούσιοι ευτόχεψαν και πείνασαν προς της Εκκλησίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι, όπως είπατε προηγουμένως, μετά από αυτό έρχεται και ο σώσον εαυτός ο θήτου.
Είναι τραγικό αυτό. Τι ωραία που τα λέτε, κύριε Διαμαντή. Μα τα παντούσα με δύο λέξεις. Α χρησιμοποιήσω και το όνομά μου σε θεσμική θρησκευτική ιδιότητα. Και... Αλλά θα σα πω και κάτι άλλο. Ότι, θα πάμε ότι οι κοινωνικές δράσεις προηγουμένως, θέλω να το πω προηγουμένως, σώσαμε στην κυβωτό του ΝΟΕ, στην κυβωτό του κόσμου, με συγχωρείτε, στην κυβωτό του κόσμου, στον Πάτερ Αντώνιο, μας κάλεσε ένα μεγάλο σωματείο της Δυτικής Αττικής και εκεί ήταν και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν διακομματικό δηλαδή, ουσιαστικά και προσφέραμε μεγάλες ποσότητες για τα παιδιά που το έχουν τόσο ανάγκη και είναι ταλαιπωρημένα και τις κακοποιημένες μητέρες. Αυτές οι κοινωνικές δράσεις που μας βρίσκουν όλους ενωμένους. Οι πολιτικές διαφωνίες, εδώ πέρα αποτυπώνω τις πολιτικές μου διαφωνίες και τις πολιτικές μου πεποιθήσεις εγώ. Αντιλαμβάνεστε. Και επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς, θεωρώ ότι οι επιχειρηματίες που θα δώσουν ανάπτυξη οικονομική και θέσεις εργασίας πρέπει να βοηθηθούν και όχι να εκτελούνται. Όταν δίνουμε το 80% προκαταβολή, από το 50% που δίνουμε σε μένα, πάμε το κακό στο χειρότερο. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να αντέξουμε. Μα εμείς έχουμε πει ότι αυτή εδώ η εκπομπή κομματικά ανήκει στην Εθνική Ελλάδος. Εμείς ψηφίζουμε Εθνική Ελλάδος. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε να αναλύσουμε τι μπορούμε να κάνουμε με έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό, δηλαδή να μην πάμε στα δικαστήρια, να λύσουμε τη διαφορά μας με την τράπεζα. Πάλι εκεί χρειαζόμαστε βέβαια συγκεκριμένες διαδικασίες, η ίδια διοντολογία που προβλέπει κάποιες διαδικασίες και κάποια κουρέματα. Σε λίγο πάλι κοντά σας. Εφημερίδα Μακελιό, η μοναδική ακυδεμόνευτη πατριωτική εφημερίδα όλων των Ελλήνων που γκρέμισε τους ξενόδουλους και ελέγχει την εξουσία. Για εμάς η μοναδική αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Κάθε μέρα στα περίπτερα όλης της Ελλάδος μόνον με 80 λεπτά. Με την δημοσιογραφική έρευνα και το ρεπορτάζ του Στέφανο Χίου. Η Φυσιοφάρμα, η εταιρεία που καθημερινά επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, υπερήφανα παρουσιάζει την Elix, τη φυσική κρέμα άμεσης ανάγκης. Η ισχυρή αναπλαστική, επουλωτική και καταπραϊντική της δράση λειτουργεί ευεργετικά σε διάφορες παθήσεις του δέρματος. Χρησιμοποιήστε την Elix σε εκδορές, εγκάβματα, σε τσιμπήματα από έντομα, ερεθισμούς από αποτρίχωση, εξανθήματα και σε εξέματα. Στις σκασμένες φτέρνες και τους αγκώνες κάνει θαύματα. Ενυδατώνει και θρέφει το διαβητικό πόδι, το ταλαιπωρημένο δέρμα από κατακλύσεις, ιδίως στους ηλικιωμένους. Επιδρά αποτρεπτικά στην εμφάνιση των ραγάδων μετά την εγκυμοσύνη, ανακουφίζει τα παιδιά από τα συγκάματα. Τα πανίσχυρα συστατικά της, από αλκάνα τινκτόρια, καλέντουλα, μπέτουλα και νορβηγική πεύκη, προσφέρουν ισχυρή αντιγυραντική δράση στο πρόσωπο, εξαφανίζουν τους μαύρους κύκλους, απαλύνουν θεαματικά τις ρητίδες. Κατάλληλοι και για προβλήματα ακμής. Ενημερωθείτε για τις δράσεις της Elix στο www.physiopharma.gr. Η ανάπτυξη της φόρμουλας έγινε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τηλεφωνήστε τώρα στη γραμμή υγείας 2311 300 400 και αποκτήστε την Elix με 24,90 μόνο. Elix, η κρέμα άμεσης ανάγκης που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 2311 300 400 με την εγγύηση της Φυσιοφάρμα. Τι να σου πω, Βάσια μου. Χάλια. Μαγείρεμα σπίτι να μελετήσω τα παιδιά. Ο Κώστας χωρίς δουλειά. Τρεις μήνες ψάχνει. Γυρίζει σπίτι και όλα του φταίνε. Κόλαση. Πιες λίγο κλαμίν. Και δώσ' του και εκείνου. Κλαμίν. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε αμέσως τον καλύτερο εαυτό σας. Άγχος, στρες, απογοήτευση, μελαγχολία. Πιες λίγο κλαμίν. Από την ABC Κίνητρον. Η Αλουρών. Απορροφάται πλήρως, πάει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή και δουλεύει πραγματικά, απομακρύνοντας άμεσα πόνους και φλεγμονές από αρθρώσεις και μυς. Είμαι η Ελένη Πετρουλάκη. Αν εγώ που έχω ταλαιπωρήσει όσο κανείς τόσα χρόνια, αρθρώσεις, αγκώνες και γόνατα, σώθηκα με το Ιαλουρών, φανταστείτε εσείς. Ιαλουρών, εμπιστευτείτε το. Ιαλουρών, ο φύλακας άγγελος των αρθρώσεων. Από την ABC Κίνητρον. Εφημερίδα Μακελιό. Η μοναδική ακυδεμόνευτη πατριωτική εφημερίδα όλων των Ελλήνων που γκρέμισε τους ξενόδουλους και ελέγχει την εξουσία. Για εμάς η μοναδική αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Κάθε μέρα στα περίπτερα όλης της Ελλάδος μόνον με 80 λεπτά. Με την δημοσιογραφική έρευνα και το ρεπορτάζ του Στέφανου Χίου.
Η Φυσιοφάρμα, η εταιρεία που καθημερινά επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, υπερήφανα παρουσιάζει την Elix, τη φυσική κρέμα άμεσης ανάγκης. Η ισχυρή αναπλαστική, επουλωτική και καταπραϊντική της δράση λειτουργεί ευεργετικά σε διάφορες παθήσεις του δέρματος. Χρησιμοποιήστε την Elix σε εκδορές, εγκάβματα, σε τσιμπήματα από έντομα, ερεθισμούς από αποτρίχωση, εξανθήματα και σε εξέματα. Στις σκασμένες φτέρνες και τους αγκώνες κάνει θαύματα. Ενυδατώνει και θρέφει το διαβητικό πόδι, το ταλαιπωρημένο δέρμα από κατακλύσεις, ιδίως στους ηλικιωμένους. Επιδρά αποτρεπτικά στην εμφάνιση των ραγάδων μετά την εγκυμοσύνη, ανακουφίζει τα παιδιά από τα συγκάματα. Τα πανίσχυρα συστατικά της, από αλκάνα τινκτόρια, καλέντουλα, μπέτουλα και νορβηγική πεύκη, προσφέρουν ισχυρή αντιγυραντική δράση στο πρόσωπο, εξαφανίζουν τους μαύρους κύκλους, απαλύνουν θεαματικά τις ρητίδες. Κατάλληλοι και για προβλήματα ακμής. Ενημερωθείτε για τις δράσεις της Elix στο www.physiopharma.gr. Η ανάπτυξη της φόρμουλας έγινε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τηλεφωνήστε τώρα στη γραμμή υγείας 2311 300 400 και αποκτήστε την Elix με 24,90 μόνο. Elix, η κρέμα άμεσης ανάγκης που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 2311 300 400 με την εγγύηση της Φυσιοφάρμα. Τι να σου πω, Βάσια μου. Χάλια. Μαγείρεμα σπίτι, να μελετήσω τα παιδιά. Ο Κώστας χωρίς δουλειά. Τρεις μήνες ψάχνει. Γυρίζει σπίτι και όλα του φταίνε. Κόλαση. Πιες λίγο κλαμίν και δώσ' του και εκείνου. Κλαμίν. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε αμέσως τον καλύτερο εαυτό σας. Άγχος, στρες, απογοήτευση, μελαγχολία. Πιες λίγο κλαμίν. Από την ABC Κίνητρον. Η Αλουρών. Απορροφάτε πλήρως, πάει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή και δουλεύει πραγματικά, απομακρύνοντας άμεσα πόνους και φλεγμονές από αρθρώσεις και μυς. Είμαι η Ελένη Πετρουλάκη. Αν εγώ που έχω ταλαιπωρήσει όσο κανείς τόσα χρόνια, αρθρώσεις, αγκώνες και γόνατα, σώθηκα με το Ιαλουρών, φανταστείτε εσείς. Ιαλουρών, εμπιστευτείτε το. Ιαλουρών, ο φύλακας άγγελος των αρθρώσεων. Από την ABC Κινήτρων. Εφημερίδα Μακελιό. Η μοναδική ακυδεμόνευτη πατριωτική εφημερίδα όλων των Ελλήνων που γκρέμισε τους ξενόδουλους και ελέγχει την εξουσία. Για εμάς η μοναδική αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Κάθε μέρα στα περίπτερα όλης της Ελλάδος μόνον με 80 λεπτά. Με την δημοσιογραφική έρευνα και το ρεπορτάζ του Στέφανου Χίου. Η Φυσιοφάρμα, η εταιρεία που καθημερινά επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, υπερήφανα παρουσιάζει την Elix, τη φυσική κρέμα άμεσης ανάγκης. Η ισχυρή αναπλαστική, επουλωτική και καταπραϊντική της δράση λειτουργεί ευεργετικά σε διάφορες παθήσεις του δέρματος. Χρησιμοποιήστε την Elix σε εκδορές, εγκάβματα, σε τσιμπήματα από έντομα, ερεθισμούς από αποτρίχωση, εξανθήματα και σε εξέματα. Στις σκασμένες φτέρνες και τους αγκώνες κάνει θαύματα. Ενυδατώνει και θρέφει το διαβητικό πόδι, το ταλαιπωρημένο δέρμα από κατακλύσεις, ιδίως στους ηλικιωμένους. Επιδρά αποτρεπτικά στην εμφάνιση των ραγάδων μετά την εγκυμοσύνη, ανακουφίζει τα παιδιά από τα συγκάματα. Τα πανίσχυρα συστατικά της, από αλκάνα τινκτόρια, καλέντουλα, μπέτουλα και νορβηγική πεύκη, προσφέρουν ισχυρή αντιγυραντική δράση στο πρόσωπο, εξαφανίζουν τους μαύρους κύκλους, απαλύνουν θεαματικά τις ρητίδες. Κατάλληλοι και για προβλήματα ακμής. Ενημερωθείτε για τις δράσεις της Elix στο www.physiopharma.gr. Η ανάπτυξη της φόρμουλας έγινε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τηλεφωνήστε τώρα στη γραμμή υγείας 2311 300 400 και αποκτήστε την Elix με 24,90 μόνο. Elix, η κρέμα άμεσης ανάγκης που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 2311 300 400 με την εγγύηση της Φυσιοφάρμα. Τι να σου πω, Βάσια μου. Χάλια. Μαγείρεμα σπίτι, να μελετήσω τα παιδιά. Ο Κώστας χωρίς δουλειά. Τρεις μήνες ψάχνει. Γυρίζει σπίτι και όλα του φταίνε. Κόλαση. Πιες λίγο κλαμίν και δώσ' του και εκείνου. Κλαμίν. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε αμέσως τον καλύτερο εαυτό σας. Άγχος, στρες, απογοήτευση, μελαγχολία. Πιες λίγο κλαμίν. Από την ABC Κίνητρον.
Επιστρέψαμε πάλι εδώ στο Μπορείς να το σώσεις με τον κύριο Διάκο, το Πασοστά αυτή τη φορά, οικονομολόγο, και τη Βορδόνη Χρυσούλα, δικηγόρο. Το Διάκο καλά το πάτε, το Γιάννης δεν είναι καλό. Το Γιάννης, βέβαια. Να πούμε λοιπόν εμείς ότι γνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν, έχουμε σαν εκπομπή βγάλει μια πραγματικά πολύ καλή προσφορά. Με 30 ευρώ το χρόνο μπορούμε να προσφέρουμε τραπεζικές συμβουλές για ένα έτος. 30 ευρώ λοιπόν το χρόνο, όποιος θέλει μπορεί να έχει τραπεζικές συμβουλές για ένα χρόνο. Όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Βορδόνη και εύστοχα, ό,τι έχει να κάνει τη διαδικασία του νόμου της Κατσέλης, ό,τι έχει να κάνει με μια δικαστική αίθουσα. Βέβαια πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει τον νόμο Κατσέλη. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Εκεί λοιπόν έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό εμείς να πάμε να συζητήσουμε με το τραπεζικό, να δούμε τι μπορούμε να βρεθεί μια λύση. Αυτή η λύση είναι εξοδικαστικός συμβιβασμός, τώρα με τον κύριο Σταθάκη, με τον κύριο Στουρνάρα που το έφερε, που προβλέπει τρεις διαφορετικές διαδικασίες. Άρα έχουμε τον κώδικα δεοντολογίας που προσφέρει τρεις διαφορετικές διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές πολύ γρήγορα να πούμε ότι είναι για ένα πολύ μικρό διάστημα, για ένα μεγαλύτερο και για μια μόνιμη λύση. Εμείς θα πούμε πολύ γενικά ότι οι λύσεις οι εξοδικαστικές είναι στο επίπεδο «έλα να τα βρούμε». Αναγνωρίζει ότι ο Έλληνας χρειάζεται ένα κεφάλαιο σημαντικότατο να ζήσει, κυρία Βορδόνη, όπως και εσείς στον νόμο Κατσέλη. Άρα του κρατάει κάποια λεφτά, του τα παίρνει όλα με αποτέλεσμα να μπορεί να ζήσει. Ο παλιός κώδικας διοντολογίας δεν το είχε αυτό, με αποτέλεσμα να πιεζόμασταν πιο πολύ να πείσουμε μην του πάρει τα λεφτά του Έλληνα όλο, άστρο να ζήσει. Εμείς λέμε να ζήσει ο Έλληνας και να δίνει και κάτι στην τράπεζα. Αυτό έτυχε να κάνει το οικιακό δανεισμό, δηλαδή τα δάνεια που είναι είτε για τις οικογένειες εν γέννη να πούμε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ότι έχουμε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες, τα δάνεια με προσημείωση και χωρίς προσημείωση. Είτε έχει προσημείωση ή δεν έχει προσημείωση, αυτός που τα παίρνει, είτε αυτός που έχει εγγυηθεί, να τα πω λίγο πιο γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος, διακυδεύεται το σύνολο της περιουσίας. Συμφωνείτε, κύριε Βορδόνη? Πολύ σωστά, ναι. Άρα, είτε εγώ έχω πάρει ένα δάνειο, καταλάβατε λέω κύριε Διακό, είστε και εσείς οικονομολόγος, είτε έχω πάρει ένα δάνειο με προσημείωση, είτε χωρίς προσημείωση είναι ανοιχτό και εγώ έχω μια περιουσία, αν δεν πληρώσω και να μην είναι προσημειωμένη η περιουσία μου, διακυδεύεται. Δηλαδή, μπορεί η τράπεζα να τη διεκδικήσει, είτε αν έχω μπει εγώ ως εγγυητής σε ένα φίλο, σε ένα συγγενή και αυτός δεν πληρώνει, έρχομαι και λέω εγώ πληρώνω. Διότι εκείνη την ημέρα τι πήγα και είπα εγώ? Εγώ είπα, εγώ ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης, αν δεν πληρώσει ο κύριος Διάκος, θα πληρώσω εγώ. Πώς ευθύνομαι? Με το σύνολο της περιουσίας μου και με το εισόδημά μου. Είσαι υπόλογος. Άρα τι λέμε λοιπόν? Ότι θα πρέπει να βρεθεί μία λύση να πάμε να μιλήσουμε με την τράπεζα. Εδώ τι λέμε πάλι? Λέμε, μην πας μόνος σου φίλε μου καλέ, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκεί θα πάρει να διαπραγματευτεί με έναν υπάλληλο που σου λέει: έλα εδώ, έλα μόνο με εμένα να τα πει. Μα ποιο με εμένα? Αυτό ο υπάλληλο από πίσω του έχει καμιά 30 δικηγόρου, καμιά 20 οικονομολόγου και καλά κάνει, έτσι πρέπει να έχει. Και εσύ που πα, μόνο σου, πάρε έναν άνθρωπο μαζί σου. Έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει. Ό,τι νομίζει εσύ, έναν οικονομολόγο, έναν σύμβουλο επιχειρήσεων, έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο, έναν δικηγόρο, πάρε κάποιον. Διότι πρώτον και αυτά που σου λέει δεν τα καταλαβαίνει και δεύτερον είναι πολύ επικίνδυνο να πας να αναλύσεις κάποιες έννοιες οι οποίες είναι και δύσκολες και επικίνδυνες αν δεν γνωρίζεις. Όταν πάμε να ρυθμίσουμε ένα δάνειο που έχει να κάνει με το επιτόκιο, με την αποπληρωμή του, με το χρόνο διάρκειάς του, εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα σου μιλήσουν τραπεζικά, θα σου πούνε τραπεζικές έννοιες που εσύ λογικά δεν τις γνωρίζεις. Άρα δεν πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε βοηθήσει να δεις πώς θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Άρα λέμε, προσοχή, να μην πηγαίνετε μόνοι σας, να έχετε ανθρώπους μαζί σας, να σας κατευθύνουν και να σας προστατεύουν, πού να υπογράψετε και τι. Διότι τα ψηλά γράμματα που τα λέει ο λαός και ο σοφός μας λαός και καλά κάνει και τα λέει, έχει αξία αυτό το πράγμα. Κύριε Βρόνο, τι λέτε εσείς? Ότι σίγουρα χρειάζονται έναν σύμβουλο δίπλα τους. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά μόνοι τους. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, οπότε για να μην πάει διαυτούν και πέσουμε πάλι στα λάθη των που έφεραν τη χώρα στην κατάσταση στην οικονομική κρίση. Καλό θα είναι να έχουν δίπλα τους κάποιον να τους βοηθάει, να τους καθοδηγεί. Να τους συμβουλεύει, να τους λέει θα πρέπει να υπογράψουν αυτό το πράγμα, δεν μπορούν να το υπογράψουν. Να τους βρίσκει μια εναλλακτική λύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και σωστά. Σίγουρα πολλές φορές ο Έλληνας έχει μάθει να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Εγώ παίρνω το ρίσκο και λέω καλύτερα να γίνω έτσι λίγο
αντιπαθητικός, να αλλάξουμε λίγο τρόπος σκέψης και συνήθειας. Αυτή τη στιγμή έχουμε θέματα. Πρέπει να πάμε στους ειδικούς. Πρέπει να σταματήσουμε όλοι, τα ξέρουμε όλα. Το άσε εγώ τα ξέρω, τα πούμε, έλα εγώ ξέρω, το ξεχνάμε. Έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές, πηγαίνουμε σε επιχειρήσεις οι οποίες δικούνται από ανθρώπους που είναι πολύ μεγάλοι σε ηλικία και είναι και μπορώ να πω και πετυχημένοι. Δεν είναι μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στην κρίση έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Και όταν μιλάμε για ένα business plan, για ένα πλάνο βιωσιμότητας, για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σου λέει άσε ρε, εγώ το έχω μες στο μυαλό μου. Καλά τα έχεις μες στο μυαλό σου, αλλά έλα λίγο να το κάνουμε λίγο πιο σύγχρονο. Έλα λίγο να το σκεφτούμε, γιατί από εδώ και πέρα τα κόστη είναι λίγο δύσκολα να τα καλύψουμε. Κύριε Διάκο, είστε και εσείς στο αντικειμένο. Ποια είναι η άποψή σας? Όλα πια λύνονται έτσι απλά, εύκολα? Όχι. Πλέον είναι πολύ επικίνδυνα μετά από την υπογραφή των μνημονίων και αφού είμαστε και στο αγγλικό δίκαιο, είναι πάρα πολύ δύσκολα και φυσικά δεν πρέπει να πάει κανένας απροστάτευτος, διότι είπε ότι λέει κυρίες, μην πάμε. Ναι, αφήστε τώρα, γιατί σήμερα όλοι παρεμίες μας λέτε. Δεν θέλω. Γιατί ήμουν έτοιμος να το πω. Μην το μεταφύσετε, κύριε Διάκο. Στο διάλειμμα με βάλατε στην τάξη. Καταλάβαμε, εντάξει. Μετά έχουμε και λέμε ότι σήμερα όλοι λέμε ότι υπάρχει μια κρίση. Ωραία. Η κρίση όμως παρουσιάζει τον κίνδυνο και ευκαιρίες. Άρα στην επιχειρηματικότητα, μήπως είναι καλά σήμερα που είναι όλα χάλια να τοποθετηθώ εγώ, διότι μια υπηρεσία που σήμερα θα την αγόραζα εγώ με ένα τριπλάσιο, τετραπλάσιο κόστος, σήμερα μπορώ να την πάρω λίγο πιο χαμηλά ή έως πάρα πολύ πιο χαμηλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θα ήθελα εγώ να φτιάξω μια επιχείρηση, ενδεικτικά να πω θα χρειαζόμουν 100.000 ευρώ, σήμερα ενδεχομένως αυτή η επιχείρηση να γίνεται με 30.000 ευρώ, με 20.000 ευρώ. Μα πού να βρω ρε Γαβρίλο τα 30.000 ευρώ? Καταρχήν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποια χρήματα και φοβούνται πώς να το τοποθετήσουν. Σε αυτού λοιπόν εμείς θα πούμε και θα προτείνουμε ότι ξέρεις κάτι, αν έχεις ένα ποσό που δεν ξέρεις τι να το κάνεις, πάρε το 10, το 20, το 30% να βρεθεί κι άλλος ένας, να βάλει το 20, το 30%, δηλαδή να μαζέψει ένα μικρό κεφάλαιο δοκιμαστικά, να δείτε πώς θα πάτε. Σήμερα όμως το κόστος είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Είναι ευκαιρία να τοποθετηθείτε στην αγορά και να ανοίξετε μικρές επιχειρήσεις, είτε να έρθετε σε εμάς να συμβουλευτούμε, είτε να πάτε σε κάποιες άλλες υπηρεσίες που και αυτοί μπορούν να συμβουλέψουν. Γιατί επαναλαμβάνω και ξαναλέω ότι δεν θα τις βρείτε πουθενά αυτές τις τιμές ξανά. Είτε αυτό έχει να κάνει με μια ακίνητη περιουσία, είτε έχει να κάνει με ένα πακέτο παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, πότε εσείς θα μπορούσατε να βρείτε 30 ευρώ το χρόνο τραπεζικής υπηρεσίας, για πέστε μου. Ας βρεθεί ένας να με πάρει και να μου πει, αφού το κόστος είναι μεγάλο. Πότε θα μπορούσε αυτό το κόστος να υπάρχει, πότε? Άρα λέμε ότι ναι, μεν η κρίση έχει φέρει στεναχώρια. Ξέρετε, στις επιχειρήσεις το νούμερο ένα που θα πρέπει να λύσουμε είναι η ψυχολογία. Ψηλά το κεφάλι μας θέλει, δεν φοβόμαστε τίποτα. Μόνο το Θεό φοβόμαστε. Αν έχουμε την υγεία μας, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Αν έχουμε την υγεία μας, μπορούμε τα πάντα να πετύχουμε. Τα πάντα. Υπάρχουν προβλήματα, το καταλαβαίνω. Η ψυχολογία όμως είναι πολύ σημαντική. Και στην ψυχολογία, εκεί λοιπόν θα πούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Με μικρά κεφάλαια, 2-3 φίλοι, 3-4 φίλοι, να ανοίξουν ένα μαγαζάκι. Και σιγά σιγά θα βρεθεί η λύση. Μετά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ό,τι έχει να κάνει το νοσοκομιακό στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι πάρα 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 πολύ άσχημα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πληρώνει 800-900 ευρώ το μήνα στα δημόσια ταμεία και παράλληλα να πληρώνει και τις ρυθμίσεις και παράλληλα να έχει και μια ιδιωτική ασφάλεια. Για μένα η λύση είναι η ιδιωτική ασφάλεια. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι η λύση αυτή. Απλά οι πολιτικοί διάφοροι που έχουν εναλλάξει κυβερνήσεις στην Ελλάδα μας δεν το πράξανε, το ξέρουν, γιατί υπάρχει τεράστιο πολιτικό κόστος. Όταν αυτή τη στιγμή με 50 ευρώ το μήνα μια τετραμελή οικογένεια προστατεύεται, τι να κάνει? Θα δώσει λοιπόν 50 ευρώ, ελάτε με 50 ευρώ να προστατεύσουμε την οικογένειά σας, γιατί εσείς θέλετε 800 ευρώ στο ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕ, στο ΙΚΑ. Πώς θα τα βρείτε αυτά τα λεφτά, πού να βρεθούν? Πού να βρεθούν 800 ευρώ το μήνα για το ΤΕΒΕ και άλλα 800 για να ρυθμίσω? Πουθενά. Ενώ με 50 ευρώ εσείς κάλλιστα μπορείτε να καλύψετε την οικογένειά σας, να έχετε ένα σοβαρό νοσοκομιακό πρόγραμμα που ποτέ να ομιγένεται μα συμβεί κάτι να μπορείτε να καλυφθείτε. Τι να λέμε τώρα, πώς θα βρεθούν? Περιμένουμε αυτό το νόμο που λέει η κυβέρνηση να φέρει για τις οφειλές, αλλά και πάλι είναι πολλά τα χρήματα. Ενώ με 50 ευρώ το μήνα μπορείτε σίγουρα να καλύψετε την οικογένειά σας και εμείς σαν εκπομπή εδώ δίνουμε και δώρο από 10 ως 20% επιστροφές με παροχές
σε αυτούς που θα επιλέξουν να συνεργαστούν μαζί μας. Δηλαδή, αν εσείς επιλέξετε ένα πρόγραμμα των 500 ευρώ, εμείς ενδεχομένως να σας πάρουμε κατά 20% λιγότερα, προσφέροντας κάποια άλλα δώρα σε υπηρεσίες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε από αυτή εδώ την εκπομπή να υπάρχει μια νοσοκομιακή κάλυψη τουλάχιστον, διότι στο 2016 που ζούμε, οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ανασφάλιστοι. Ενώ με 50 ευρώ το μήνα μπορούν να καλύψουν την οικογένειά τους. 50 ευρώ το μήνα, έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό το ποσό αυτό. Πολλές φορές και το 50 ευρώ είναι δύσκολο. Αλλά αν είναι να δώσει 800, δώσει 50, είναι πιο εύκολο, πιστεύω. Κύριε Διάκο, τι λέτε? Κύριε Γιάννη Διάκο. Ναι, εντάξει, τώρα δεν ήταν κακό όμως, γιατί εντάξει, ήταν τιμητικό να με πείτε για Θανάση, ότι είναι μεγάλο. Είναι ένας ήρωας που, αν υπάρχει Ελλάδα, έχει δώσει κάποιος τη ζωή του και μάλιστα ήταν ο πρώτος μεγαλομάρτυρας. Λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, διότι θα πάρω παράδειγμα το άτομο μου. Δίνω το χρόνο 3.600. Με 3.600, αν πάθω κάτι, δεν θα πω σε αυτά τα νοσοκομεία που παρακαλάμε να μας βάλουν σε ένα καλύτερο κρεβάτι, αν έχουμε κάποιο γνωστό. Θα πήγαινα με ελικόπτερο, θα μου πήγαιναν. Στα χέρια θα με πέναγαν να μου πήγαιναν. Και εμένα και την οικογένειά μου. Κύριε Διάκο, ξεκάθαρα. Και δυστυχώς. Η λύση αυτή είναι, ιδιωτική ασφάλιση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις παροχές που θα έλαβω όταν ο Μιχαήλ δεν το χρειαστεί. Ευτυχώς, εγώ δεν είμαι και φιλάστενος. Και ξέροντας και τα, επειδή έχω κάνει και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού της Νίκαιας, βλέποντας τα προβλήματα που υπάρχει, προσπάθησα να μην αρρωσταίνω. Αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. Τι εννοώ. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Δυστυχώς, αυτή έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και πρέπει στην Ελλάδα, στη μεταρρύθμιση που κάνουμε γενικότερα στην πολιτική, στην οικονομία, να βάλουμε και αυτό το κεφάλαιο προς συζήτηση της υγείας. Εμείς, σαν εκπομπή εδώ, το δημοσιοτικό τμήμα, γιατί εμείς έχουμε και μεσητικές υπηρεσίες, έχουμε επιλέξει κάποια εκπομπή να βγάζουμε κάποια ακίνητα, τα οποία δεν είναι πληστηριασμό. Εμείς είμαστε κατά των πληστηριασμών, είναι ιδιοκτητών που τα προσφέρουν είτε προς ενοικίαση είτε προς πώληση. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχουμε επιλέξει ένα πραγματικά κόσμημα στα ακίνητα. Ένα ακίνητο που πραγματικά τώρα θα το δείξουμε, θα δείτε ότι πραγματικά είναι ένα ακίνητο που κάτω από άλλες συνθήκες, ίσως και 2.000 ευρώ το μήνα, να ήταν και λίγα, με εσωτερικά ασανσέρ, είναι στην περιοχή της Σταμάτας. Οι ιδιοκτήτες έχουν αποφασίσει να κατεβάσουν το μίσθωμα από τα 1.500 ευρώ που έλεγαν, έχουν πει να δίνουν ένα μίσθωμα 1.100. Σίγουρα αυτό το ακίνητο απευθύνεται σίγουρα σε μια άλλη κατηγορία. Μιλάμε για ένα ακίνητο που πραγματικά είναι κόσμημα, νεόδμητο, από μια οικογένεια που το προσέχει πάρα πολύ. Δεν θα έχετε προβλήματα. Μόνο οι φωτογραφίες λένε τα πάντα. Πολλές φορές μια φωτογραφία είναι 1.000 λέξεις. Προσφέρεται με 1.100 ευρώ, 240 τετραγωνικά μέτρα είναι το κτίσμα και άλλα 100 μέτρα είναι πάρκινγκ και αποθήκες. Εμένα η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα νοικιάζονταν κάτω από 2.000 ευρώ. Οι άνθρωποι όμως λένε ότι ξέρεις κάτι να κατεβούμε να μισθωθεί, γιατί και υπάρχουν και σε αυτήν την οικογένεια υποχρεώσεις. Όποιος από αυτούς που μας βλέπει τώρα ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, να κάνουμε ένα ραντεβού, να πάει να μιλήσει και με τους ιδιοκτήτες. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, διότι ακούγεται, θα μου πεις Γαβρίλο, πριν μας έλεγες 30 ευρώ το χρόνο, τώρα μας λες 1.100 το μήνα. Είναι για μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, αλλά ξέρετε, αυτό το μαθαίναμε όταν στα οικονομικά, ότι η τιμή γενικά. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για ένα αριστούργημα, έτσι. Μιλάμε για ένα αριστούργημα. Η τιμή γενικά δεν μπορούμε να πούμε ποτέ, και όσοι με ακούνε και γνωρίζουν από οικονομικά, ότι αυτό είναι φτηνό ή ακριβό. Ποτέ. Η τιμή είναι ένα πλάσμα που έχει το παρανομαστεί και από πάνω έχει τον αριθμητή. Τι προσφέρεται? Όλο αυτό κάνει μια μονάδα. Άρα όταν θα μιλάμε και θα λέμε αυτό είναι φτηνό ή ακριβό, θα λέμε πάντα σε σχέση με τι προσφέρεται. Αυτό λοιπόν το ακίνητο στα 1.100 ευρώ είναι πάφτινο, είναι τσάμπα. 1.100 ευρώ το μήνα είναι τρομερό νούμερο. Αλλά όμως για ποια υπηρεσία, έτσι? Πραγματικά δεν χορταίνω να το βλέπω. Ευχαριστώ πολύ. Το κοντρόλ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που το δείξατε.
Πολύ ωραίο κύμα, αλλά όσοι έχουν όσοι το ξεκαθάρισα, όσοι είναι έχοντες ακόμα. Όσοι... Το ξεκαθάρισα, είπα ότι αυτό το ακίνητο απευθύνεται σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Παλιά που είχαμε πλούσια σπορ, μπορεί να μας κινούσε το ενδιαφέρον τώρα. Θα πούμε λοιπόν και όσοι από εσάς βλέπετε την εκπομπή και θα θέλατε το ακίνητό σας να το προωθήσουμε στην δικιά μας την εκπομπή, μπορείτε με ένα απλό τηλέφωνο να έρθετε επαφή με το μεσητικό τμήμα του γραφείου μας και να δούμε πώς και το δικό σας ακίνητο μπορούμε να το προωθήσουμε. Παναλαμβάνω και ξαναλέω γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε. Εμείς είμαστε κατά των πληστηριασμών, τουλάχιστον της πρώτης κατοικίας. Και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι όσο περνάνε από τα χέρια μου, θα προσπαθήσω να βοηθήσω το συνέλληνά μου να μην έχουμε καμία κατάσταση, κανένα πληστηριασμό σε σπίτι της πρώτης κατοικίας. Κανέναν τίποτα. Να κάτσουν να τα βρουν. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι Έλληνες πολιτικοί, αν θέλουν. Έχουν τρομερά μυαλά. Έχουμε... Μην ακούτε τώρα. Μην πιστεύετε. Έχουμε τρομερούς πολιτικούς. Φτάνει να σκεφτούν τι, το καλό των Ελλήνων όμως. Να κάτσουν κάτω και να πούνε όλοι μαζί εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Τουλάχιστον για τους πληστηριασμούς. Υπάρχει λύση. Όπως ένα πολύ μεγάλο τρομερό πρόβλημα έχει να κάνει με το ελβετικό. Χαμός, κυρία Βορδόνη. Πραγματικά χαμός, γιατί μέχρι και σήμερα η λύση δίνεται ενώπιον του ακροατηρίου. Καταφεύγουμε με αγωγές για να αποδείξουμε τι ήταν αυτονόητο. Ότι εγώ το δάνειο δεν θα έπρεπε να το είχα πάρει εξ αρχής σε συνάλλαγμα στο ελβετικό φράγκο, διότι τελικά αποδείχθηκε ότι με το πέρασμα των ετών αυτό ανατράπη, η δόση σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Μετά ειδικά την απελευθέρωση του ελβετικού φράγκου, το συζητάμε με τραγικές εγκαταστάσεις. Ο κόσμος δεν μπορεί να το αποπληρώσει το δάνειο αυτό. Θέλει όμως να το αποπληρώσει. Πώς όμως, όχι με το να φτάσω να συμβιβάζομαι τελικά με την τράπεζα και να υπογράφω τη ρύθμιση που θέλει η τράπεζα. Πρέπει λοιπόν να κινηθώ νομικά. Έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω αυτό και να αξιώσω, να με δικαιώσει ο δικαστής, ότι πραγματικά εγώ δεν γνώριζα όταν ανάβανα το δάνειο αυτό. Πάρα πολλά νομικά κομμάτια τα οποία αποδεικνύονται και στην αγωγή και αποτυπώνονται. Φτάνουμε λοιπόν όλα αυτά μονάχα έτσι να δικαιωθούμε και να αξιώσουμε γενικότερα να επιστραφούμε σε μια άλλη ισοτιμία και σε μια άλλη μηνιαία καταβολή αποπληρωμής του δανείου αυτού. Άρα μιλάτε για μια νομική διαδικασία που να προσπαθήσετε να διεκδικήσετε πίσω τις χρεώσεις της τράπεζας που απορρέουν από μια οικονομική ισοτιμία του ελβετικού με το ευρώ. Άρα εσύ που με ακούς θα πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο κάποιον δικηγόρο και να πας και να τον αναθέσεις την υπόθεσή σου, να σε πάει μια στο δικαστηρίο να παλέψεις με την τράπεζα. Αυτό που λέει ότι αφού το κέρδισε ο Κώστας και εγώ μόνο το ίδιο είμαι, ισχύει. Όχι βέβαια, αυτό αφορά τον κάθε άνθρωπο ατομικά και προσωπικά, δεν έχει να κάνει. Δεν, απλά επηρεάζει και απλά προσκομίζεται σαν στοιχείο επιπλέον στο δικαστήριο όταν θα φτάσει η ώρα και είναι εκδικαστεί δική του υπόθεση. Δεν εφαρμόζεται αυτόματα δηλαδή για τον καθένα. Οι αποφάσεις μέχρι σήμερα τι λένε με το ελβετικό, πώς πάνε τα πράγματα. Θετικά είναι γενικότερα και σε πρώτο βαθμό, πανελλαδικό και σε ασφαλιστικά που εκδικάζονται. Οι δικαστές είναι υπέρ των δανειοληπτών, εφόσον βέβαια είναι συγχυθετημένη σωστά η αγωγή και αποδεικνύονται όλα αυτά τα πράγματα στο κρατήριο φυσικά. Επειδή σιγά σιγά πάμε για κλείσιμο, κυρία Βορδόνη, τι έχετε να συμβουλέψετε τον κόσμο. Ότι δεν θα πρέπει να απογοητεύεται και ότι πραγματικά μπορεί να σώσει το κάθε τι εφόσον αποφασίσει και να συμβουλευτεί και να πάει εκεί που πρέπει να πάει για να τον ενημερώσουν σωστά. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Άρα μπορεί να το σώσει, του λες. Φυσικά. Μάλιστα. Κύριε Διακό. Εγώ πιστεύω στο σύνθημα που έλεγε το ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά: κανένα ελληνικό σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, δηλαδή ξένου ιδιοκτήτη. Κύριε Διακό, επειδή σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ότι έχετε πραγματικά κάνει αγώνες. Ξέρετε ότι έχω κοινωνικές ευαισθησίες, γιατί είμαι αυτοδιοικητικός από το 90. Και ήμουν αδύνατος με μαλάκια μέχρι να φτάσω σε αυτή την κατάσταση τώρα. Κύριε Διακό, 26 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Και έχουμε βοηθήσει. Κύριε Διάκο, τουλάχιστον. Πέρα από ανθρώπους που αδικήθηκαν στον χώρο και από ψηφοφόρους μου, όλο τον Κορυδαλλού λόγο και μία εκτός Κορυδαλλού. Δεν θέλω στο θέμα. Και ιδίως στα κοινωνικά θέματα. Αλλά θέλω να πω ότι. Στο θέμα των πληστηριασμών όμως, κύριε Διάκο, θα πρέπει να πούμε. Να συμφωνήσουν όλοι και να μην δοθεί τίποτα. Αυτό είπα. Αυτό το είπα χαριτολογώντας το σύνθημα που έλεγε προεκλογικά το ΣΥΡΙΖΑ πριν κυβέρνηση. Α το ελπίσει τώρα και να είναι όλοι μαζί σε αυτό. Διότι κανένα ελληνικό σπίτι δεν πρέπει να χαθεί από το μόχθο τον Έλληνα που γίνεται το ιστόρημά του και με τον αγώνα που έκανε μέχρι σήμερα. Και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Δεν είναι Ισπανία εδώ. Δεν είναι τόσο εύκολο ο Έλληνα. Όχι, είμαι βέβαιο και έχω καταθέσει τι απόψει μου ακόμα και στου φίλου μου που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα δοκιμάσουν την ελληνική ψυχή, αυτή που είναι κοιμωμένη τώρα, όταν φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Είναι καλό να μην φτάσουμε εκεί, είναι καλό να βρεθεί από μια λύση που να συμφωνήσει ο σύσσωμο το ελληνικό κοινοβούλιο. Εγώ θα πω για την προστασία του και να του δώσει ευκαιρίες ώστε να το σώσουν. Ότι μπορείς να το σώσεις. Και σίγουρα ο μονόδρομος πλέον είναι όλα αυτά που είπαμε την κυρία Βορδόνη, μέχρι νεοτέρας. Εγώ θα πω ότι μπορείς να το σώσεις, μην αγχώνεσαι εσύ που με βλέπεις, ηρέμησε, άκουσε από εμάς μία άποψη, μην τρελαίνεσαι, ψυχραιμία, ψυχολογία, απευθύνσου στους ειδικούς, μην φοβάσαι,
όταν έχουμε την υγεία μας τα πάντα μπορούμε να τα λύσουμε. Να είστε όλοι καλά και για τα προβλήματα να θυμάστε πάντα. Μπορείς να το σώσεις. Καλό βράδυ.